Κυρία Μυρίλα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις μονάδες αίματος στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, δηλαδή μπορούν να μεταγγιστούν χωρίς πρόβλημα ασθενείς με μεσογειακή αναιμία. Υπάρχει πρόβλημα έλλειψης χωρίς να γίνονται αναβολές, αλλά συχνά βλέπουμε μειωμένες ποσότητες. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο ασθενής χρειάζεται να πάρει 2 μονάδες αίματος, μπορεί να αναγκαστεί να πάρει 1, ή αντί να πάρει 3, να πάρει 2. Αυτές οι ελλείψεις είναι εδώ και πολύ καιρό και δεν έχουμε παρατηρήσει ακόμη αυτό που λέμε τις έντονες ελλείψεις του καλοκαιριού, ίσως πιο μετά. Αλλά υπάρχει, γενικότερα υπάρχει μια δυσκολία. Τι πρόβλημα δημιουργεί, η μισή μετάγγιση δηλαδή, τι πρόβλημα δημιουργεί στον ασθενή? Πρώτα απ' όλα τον βγάζει τελείως από τον προγραμματισμό του, γιατί ενώ πρέπει να μεταγγίζεται κάθε 2 εβδομάδες, θα αναγκαστεί, αν πάρει τη μισή ποσότητα, όπως καταλαβαίνετε, να πάει στη 1 εβδομάδα. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, πέρα από το ότι διοργανώνει όλη τη δική του ζωή, δημιουργεί πρόβλημα και στη μονάδα του νοσοκομείου, γιατί πρέπει να βρεθεί ξανά κρεβάτι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να ξαναψάξουν για αίμα, να ξαναπασχοληθεί προσωπικό. Και νομίζω ότι πέρα από το χρονοβόρο και την ταλαιπωρία του ασθενούς, τελικά κοστίζει και παραπάνω. Οργανικά για τον ασθενή τι σημαίνει? Μπορεί να έχει κάποια κόπωση, να μην μπορεί να λειτουργήσει, να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του? Η μειωμένη ποσότητα σημαίνει απλά ότι δεν θα μπορέσεις να φτάσεις στα φυσιολογικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης που πρέπει, οπότε θα αναγκαστείς να πας πιο γρήγορα. Αν όμως δημιουργηθεί αναβολή, τότε ναι, θα έχουμε πρόβλημα και με κόπωση και μακροπρόθεσμα με άλλες βλάβες στον οργανισμό και φορτώνεται περισσότερο σίδηρο, γιατί αναγκάζεται να πάρει μετά πιο πολύ αίμα. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη? Η έλλειψη δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Απλά μπορούμε να πούμε ότι στον καιρό των μνημονίων έχουν ενταθεί και αυτά. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι αιμοδοσίες δυστυχώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως πρέπει από την έλλειψη προσωπικού. Από τη στιγμή που έχουν παγώσει προσλήψεις από το 2010 και τώρα είναι μικρές αυτές που γίνονται, δεν προλαβαίνουν όλα αυτά τα κενά να καλυφθούν. Έτσι, οι αιμοδοσίες δεν μπορούν να αντιπεξέλθουν στο έργο τους, που είναι να κάνουν αιμοληψίες εξωτερικές. Γιατί χρειάζονται προσωπικό, χρειάζονται οδηγούς, χρειάζονται νοσηλευτές, χρειάζονται παρασκευαστές. Δεύτερον, ο κόσμος, ακόμη και στις αιμοληψίες που γίνονται, δεν προσέρχεται όπως παλαιότερα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τις αιμοληψίες που πηγαίναμε μεγάλες, που μαζεύαμε 700 μονάδες αίματος, τώρα μαζεύουμε 500. Υπάρχει λοιπόν μια δυσκολία και την άποψη προσφοράς του κόσμου. Και το ποσοστό έτσι κι αλλιώς των Ελλήνων που δίνουν αίμα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Εθελοντικά δίνουν ένα 4%. Είναι ένα αστείο ποσοστό. Δυστυχώς ο Έλληνας τρέχει να δώσει αίμα μόνο αν τον καλέσει για κάποιο γεγονός. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτό το γεγονός είναι καθημερινό. Οι αιμοδοσίες κλείνουν το απογεύμα, ενώ παλιά μπορούσαν και μένουν ανοιχτές και απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα πρωινά. Αυτό διευκόλυνε τον εργαζόμενο για να μπορέσει να πάει να δώσει αίμα. Τώρα είναι ελάχιστες αυτές που έχουν κρατήσει κάποιο τέτοιο ωράριο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Υπάρχει και μία, ας το πούμε, ελάττωση μικρή από την Ελβετία, από αυτό που έστελνε, το οποίο πήγαινε όλο για τη μεσογειακή αναιμία. Πηγαίνει όλο για τη μεσογειακή αναιμία το αίμα που έρχεται από την Ελβετία. Σας λέω, στη μεσογειακή αναιμία οι ανάγκες είναι σταθερές. Για όλο τον χρόνο χρειαζόμαστε περίπου 110.000 μονάδες αίματος. Μοιρασμένες, ισόπωσα, φανταστείτε, σε κάθε μήνα. Αυτές είναι οι ανάγκες, είναι καλυσμένες, είναι τακτικές και προγραμματισμένες μεταγγίσεις. Οπότε με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε να έχουμε έλλειψη. Αυτό που γίνεται είναι ότι αυτό το αίμα πηγαίνει στα έκτακτα περιστατικά όταν υπάρχουν αυτά και δεν μπορούν να καλυφθούν από αλλού. Και έτσι τελικά
Μένουμε εμείς πίσω. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να επανδρωθούν όμως οι αιμοδοσίες με προσωπικό. Και να σας πω και ας πούμε για περιστατικό πρόσφατα, λυπηρό, στην αιμοδοσία του παιδόν του Αγία Σοφία. Ναι. Άμεσα με το που ζητήσαμε επικουρικό γιατρό, προκηρύχθηκε η θέση του Υπουργείου και όντως υπήρξε επικουρικός υποτίθεται που θα ερχόταν. Και από το που ήρθε και είδε ότι έχει πολλή δουλειά, σηκώθηκε και έφυγε. Και δεν ήρθε κανείς. Στο σύνολο δηλαδή των νοσοκομείων, το πιο έντονο πρόβλημα είναι πού? Είναι στα περιφερειακά νοσοκομεία, το βλέπετε πιο έντονο στην Αθήνα? Όχι, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Στην Αθήνα, ας πούμε, που είναι πάρα πολλοί ασθενείς με μεσογειακή, είναι 1.500 ασθενείς, δηλαδή ο μισθός πληθυσμός, σαφώς υπάρχει πιο έντονο πρόβλημα.